Τους ρίχνεις μια κοτρόλα στο κεφάλι. Αλλά αυτή... Ακολουθεί η εκτενής εισαγωγή του βίντεο. Υπάρχουν λίγοι ακόμη τύποι ανθρώπων στα λεωφορεία. Είναι αυτοί που ακούνε μουσική και δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Τους μιλάς, τους ρωτάς, τους κουντάς, τους χτυπάς. Τους πετάς μια κοτρόλα στο κεφάλι. Και αυτή το χαβά τους. Οι γριούλες που ανεβαίνουν στο λεωφορείο και τρέχουν για να βρουν θέση. Και αφού βρουν καλά, σου ζητούν να χτυπήσεις το εισιτήριό τους. Όταν κάθεσαι μπροστά στην πόρτα και κάποιοι σε ρωτάνε, θα κατέβεις? Όχι ρε μαλάκα, να σου κλείσω το δρόμο ήθελα. Μπαίνουν στη μέση του δρόμου και χοροπηδάνε, προκειμένου να σταματήσει το λεωφορείο, λες και ο οδηγός δεν θα τους δει. Η άλλη, που μιλάει στο κινητό της τόσο δυνατά, λες και πρέπει εμείς να μάθουμε γιατί τη χώρισε ο γκόμενος, τι ώρα θα πάει για ψωμί με την κολλητή της, γιατί της έσπασε το νύχι του ποδιού, το μικρό, στην πόρτα. Αυτοί που σηκώνονται 10 στάσεις πριν κατέβουν, και στέκονται μπροστά στην πόρτα, εμποδίζοντας όλους εμάς, άνδρες και γυναίκες που θέλουμε να κατέβουν. Αυτοί που δεν κόβουν εισιτήριο και κρέμονται σαν τον Ταρζάν από τις χειρολαβές, ώστε να προλάβουν να πηδήξουν από το παράθυρο εάν μιλεκτείς. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε και θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα. Όταν κάθεσαι μπροστά στην πόρτα και κάποιοι σε ρωτάνε, θα κατέβει? Όταν κάθεσαι μπροστά στην πόρτα και κάποιοι σε ρωτάνε. Όταν κάθεσαι μπροστά στην πόρτα και κάποιοι σε ρωτάνε, θα κατέβει? Αου, πήρα μαζί. Κατερίνα συνηθισμένη στο χαρτί. Αυτοί που δεν κόβουν εισιτήριο και κρέμονται από τις χειρολαβές εάν μπει ελεκτής. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?